Κατά την παράδοση, ο διλημμένος από μια λάμψη φωτός που του παρουσιάστηκε στο σημείο αυτό, ο Διονύσιος από την Κορισσό Καστοριάς, ίδρυσε την ομώνυμη μονή πάνω από τον κάθετο και αγέροχο βράχο ύψους 60 μέτρων στο νοτιοδυτικό μέρος της Αθωνικής Χερσονήσου. Ο Άγιος Διονύσιος ασκήτευε με μια ομάδα μοναστών σε κοντινή σπηλιά, ενώ ο αδελφός του Θεοδόσιος διακρινόταν για τις δραστηριότητές του στη Μονή Φιλοθέου. Αργότερα, ο Θεοδόσιος πήγε στην Κωνσταντινούπολη, απέκτησε φήμη και υψηλές γνωριμίες, έγινε πνευματικός πατέρας του αυτοκράτορα Αλεξίου III του Κομνηνού και εξελέγει Μητροπολίτης Τραπεζούντος. Χάρη στο κύρος του αυτό, συντέλεσε ώστε η ίδρυση της Μονής Διονυσίου να περιβληθεί με την αναγνώριση του αυτοκράτορα, η οποία δόθηκε με καλλιτεχνικότατα στολισμένο χρυσόβλο, στο οποίο έχουν φιλοτεχνηθεί σε μικρογραφίες ο Αλέξιος με τη σύζυγό του Θεοδώρα και ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής, ένθρονος και ευλογών. Ο αυτοκράτορας με το χρυσόβουλο αυτό που φυλάσσεται στη Μονή την πρικοδοτούσε και με αξιόλογες ετήσιες προσόδους που εξασφάλιζαν τη συντήρηση και προοδό της. Η Μονή Διονυσίου πέρασε, όπως ήταν φυσικό, όλες τις δοκιμασίες που γνώρισαν και άλλα μοναστηριακά συγκροτήματα. Ένα περίπου αιώνα μετά την αρχική ίδρυσή της, σημειώθηκε η άρρωση της Κωνσταντινούπολης, με συνέπεια πλην άλλων τη διακοπή των αυτοκρατορικών χορηγιών. Τα οικονομικά προβλήματα που προέκυψαν προθυμοποιήθηκαν να καλύψουν ηγεμόνες της Μολδαβίας και της Βλαχίας. Ανάμεσά τους σπουδαιότεροι υπήρξαν ο Ραδούλ και ο Νεάγκου, που επιχορήγησαν την ανέγερση του ισχυρού πύργου, ο οποίος δεσπόζει και σήμερα του κτηριακού συγκροτήματος και την κατασκευή του υδραγωγείου. Πριν ακόμη συνέλθει η Μονή, φοβερή πυρκαγιά αποτέφρωσε το 1535 το σύνολο σχεδόν των πτισμάτων της πλην του πύργου. Νέα πολυετής προσεπάθεια με τη γενναία συνδρομή ηγεμόνων απέδωσε καρπούς. Η Μονή, τη σημερινή της μορφή, οφείλει στην περίοδο αυτή του 16ου αιώνα. Το 1537, δύο χρόνια μετά την καταστροφή, μπαίνουν τα θεμέλια του Καθολικού που ολοκληρώθηκε σε 10 χρόνια με τη χορηγία του Μεγάλου Δούκα Πέτρου του IV. Ταυτόχρονα με την ανέγερση επί ηγουμένου Ματθαίου έγινε και η αγιογράφησή του από τον περίφημο κριτικό ζωγράφο Τζόρτζι, καθώς μαρτυρείται σε τυπικό της Μονής του 1634. Η ανατολική πτέρυγα με την εστία, δηλαδή το μαγειρίο, το κελάρι των κρασιών και τους λοιπούς βοηθητικούς χώρους, αναγέρθηκε με δαπάνη του ηγεμόνα Ιωάννου Πέτρου. Η τράπεζα οικοδομήθηκε το 1568 με χορηγία του Δούκα Αλεξάνδρου IV και της συζύγους του Ροξάνδρας, που κάλυψαν και τη δαπάνη του γραφικού εξαόρροφου συγκροτήματος προς την πλευρά της θάλασσας. Τέλος, οι αδερφοί Λάζαρος και Μπορείς από την Πιάβιστα επιχορήγησαν την κατασκευή του συγκροτήματος προς τον κήπο της Μονής, ενώ σημαντική υπήρξε και η συμβολή των επισκόπων Ιερεμία και Μακαρίου, που ζώντας ως αδερφοί της Μονής, τις κληροδότησαν και τις όχι ευκαταφρόνητες περιουσίες τους. Όντας κτισμένη η Μονή πάνω στον σχετικά στενό και απότομο βράχο, που ορθώνεται πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, ήταν αναγκασμένη να έχει τα οικοδομήματά της έτσι διαμορφωμένα, που καθίσταται εμφανής η στενότητα του χώρου, μόλις ο επισκέπτης διαβεί την είσοδό της. Στο κέντρο της στενής αυλής δεσπόζει το Καθολικό, αφιερωμένο στο γενέσιο του Τιμίου Προδρόμου. Είναι επιβλητικό με 5 τρούλους και μολυβδοσκέπαστη στέγη, ενώ σε σύγκριση με τα καθολικά των άλλων αθωνικών μονών, έχει την ιδιορυθμία να διαθέτει στην ανατολική του πλευρά, δεξιά και αριστερά από την κεντρική κόγχη, δύο πρόσθετους χώρους της προθέσεως και του διακονικού, που εσωτερικά είναι κυκλική, αλλά εξωτερικά οκτάγωνη. Σημειώθηκε ήδη ότι την αγιογράφηση έκανε ο κριτικός ζωγράφος Τζόρτζης κατά την αγιορητική τεχνοτροπία και αγιοκατάταξη. Ανάμεσα στις απεικονίσεις,
σώζεται και εκείνη που παριστάνει τον δεύτερο κτήτορα, βοεβόδα Πέτρο με τα τέκνα του. Η ιστόρηση του Νάρθηκα είναι μεταγενέστερη και οφείλεται σε Ρουμάνο ζωγράφο. Αξιόλογες είναι πολλές από τις φορητές εικόνες του ξυλόγλυπτου τέμπλου, έργο των αρχών του 19ου αιώνα, από τα πλέον φημισμένα του Αγίου Όρους, επιχρυσωμένο εξ ολοκλήρου με καθαρό χρυσό. Σε διάφορα σημεία του Καθολικού φυλάσσονται πολύτιμες εικόνες, όπως του Χριστού και της Παναγίας από το παλαιό εικονοστάσιο του ναού και ο Μεγάλος Σταυρός. Ιδιαίτερης αξίας είναι και οι εικόνες της Μεγάλης Δεήσεως, συνολικά 5, τις οποίες φιλοτέχνησε ο κριτικός ο γεωγράφος Εφρόσινος το έτος 1542. Η Τράπεζα της Μονής συνδέεται με το Καθολικό με μία στοά, στην οποία έχουν φιλοτεχνηθεί εντυπωσιακές παραστάσεις της Αποκαλύψεως. Διαβαίνοντα στη βαριά ξυλόγλυπτη πόρτα με παραστάσεις μυθικών ζώων, εισέρχεται κανείς στην τράπεζα. Την προσοχή εδώ ελκύουν οι θαυμάσιες τοιχογραφίες της ουρανοδρόμου κλίμακος και των ασωμάτων δυνάμεων. Και η βιβλιοθήκη προκαλεί το θαυμασμό με τον πλούτο του περιεχομένου της. 804 χειρόγραφα, 27 ηλιτάρια, 5.000 περίπου παλαιότυπα και λεξικά του 16ου αιώνα, πολλά Ευαγγέλια και το περίφημο τετρευαγγέλιο του 13ου αιώνα με το αξεπέραστο ξυλογράφημα με το οποίο καλύπτεται και φυσικά το αδιατίμητο εικονογραφημένο χρυσόβουλο του αυτοκράτορα Αλεξίου III του Κομνηνού με το οποίο επικυρώθηκε η ίδρυση της Μονής. Άλλοι θησαυροί έχουν εναποτεθεί στο σκευοφυλάκιο και μαρτυρούν τις ημέρες της αρχαίας έγκλης του μοναστηριού. Ανάγλυφη πλάκα από ελεφαντοστό με σκηνές από τη Σταύρωση του Κυρίου, πολλά Ευαγγέλια και ανάμεσά τους ένα λειτουργικό Ευαγγέλιο του 1201 με λεπτότατη διακόσμηση στη στάχωσή του που είναι από σμάλτο. Σταυρή, δίσκο πότηρα, άμφια και επιτάφιοι χρυσοκέντητοι, εγκόλπια, αρχιερατικές ράβδι, μήτρες και άλλα. Στους πνευματικούς θησαυρούς της Μονής συγκαταλέγονται το δεξιό χέρι του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου και τα λείψανα του Πατριάρχου Κωνσταντινούπολεως Αγίου Νύφωνος Πρώτου. Ο Πατριάρχης Νύφων εκκοινοβίαζε στην Μονή Πρώτερων. Εκλήθη δε και χειροτονήθη Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, κατόπιν ανέβη δύο φορές στον Πατριαρχικό Θρόνο της Κωνσταντινούπολεως, από όπου εκδιωχθείς συκοφαντικός, εκλήθη διεναπημάνη των λαών εις Μολδοβλαχίαν υπό το γεμόνο Σαραδούλου. Και εκείθεν όμως υπέμεινε εκ νέου διωγμών, διότι ήλεγξε τον ηγεμόνα δια ηθικήν παρανομίαν. Επανήλθε δε εις την Μονήν υπέργυρος, αγνώριστος, καθότι εφορούσε παλαιόρασα. Για την άκραν ταπείνωσήν του προσεποιήθη τον δόκιμον ονόματι Νικόλων, ζητώ να γίνει δεκτός στην αδελφότητα. Κατά την τάξη όπως έπρεπε ως δόκιμος, επί τριετίαν να υπηρετήσει επιμελούμενος των ζώων, το οποίον εδέχτη με τα χαράς, υπηρετών μετεπιμελίας τους σημειώνους. Ο τίμιος πρόδρομος όμως εμφανιστής κατύπνων εις τον καθηγούμενον με τα αυστηρότητος του είπε «Εως πότε θα έχετε τον οικουμενικόν πατριάρχην επιμελητήν ζώων, αυτών των μυριάδας λογικών ψυχών σώσαντα» Έγειρον και συγκαλέσε στους αδελφούς υπάντησον αυτό και δώσε αυτό την πρέπουσαν τιμήν. Ερωτήσας δε ο ηγούμενος έντρομος ποιος ήτο αυτός ήκουσε πάλιν. Νύφων, ον ως Νικόλαον έχετε, φθάνει πλέον η τόση ταπείνωσής του, διήν και οι άγγελοι κατεπλάγησαν. Εγερθείς δε ο ηγούμενος μεθόλες της συνοδείας, μεταφανών και λαμπάδων, υπεδέχθησαν έξω της Μονής των ρυθέντα χώρων τον Άγιο Νύφωνα, ερχόμενον από το βουνό με τους σημειώνους φορτωμένους καυσόξυλα, αποδίδεντάς του την πρέπουσαν τιμήν ως οικουμενικών πατριάρχην. Ένα από τα σημαντικότερα κοιμήλια του μοναστηριού είναι η εικόνα της Παναγίας του Ακαθίστου. Δώρο του αυτοκράτορα Αλεξίου Κομνηνού του Τρίτου στον Άγιο Διονύσιο τον Κτήτορα κατά το 1375. Είναι αυτή η εικόνα ενώπιον της οποίας εψάλησαν δια πρώτη φορά οι χαιρετισμοί της Θεοτόκου στην Κωνσταντινούπολη
προς ευχαριστία δια τη σωτηρία της πόλεως από τους Πέρσες και Αβάρους, επί αυτοκράτορα Ηρακλείου και πατριάρχου Σεργίου, ύστερα από τη γνωστή πολιορκία κατά το 626 μετά Χριστόν. Η παράδοση αναφέρει πως είναι μία εκ των 70 εικόνων των μικρών του Αποστόλου Λουκά. Η ύλη της εικόνας είναι κυρός και μαστίχη, η δε μορφή της αρκετά αλλοιωμένη με δυσδιάκριτα χαρακτηριστικά, καθώς έχει πολλές φορές αναβλήσει ευώδες μύρο. Βρίσκεται στο ομώνυμο παρεκκλήσιο, ενωμένο στη βορειοδυτική πλευρά του Καθολικού. Εορτάζεται το Σάββατο του Ακαθίστου, 5η εβδομάδα νηστιών, κατά το οποίο για περισσότερη λαμπρότητα μεταφέρεται στο Καθολικό και τίθεται επί ειδικού θρόνου. Κατά τα τέλη του 16ου αιώνα, σε μια επιδρομή των πειρατών, μεταξύ των άλλων κοιμηλίων εσυλλήθηκε η ιερά αυτή εικόν και λόγω των πολυτίμων αφιερωμάτων και καλυμάτων της, ετοποθετήθη υπό των πειρατών εντός Κιβωτίου. Ενήχθησαν δε στο πέλαγος μετά του πλοίου των. Δια πολλάς όμως νύκτας, εκλειδονίζοντο υπό της τρικυμίας ανοιχτά του όρους, οπότε εφάνει αυτής η Θεοτόκος καθύπνων λέγουσα. Δια τι με φυλακίσατε και με αποξενώσατε, επιστρέψατε με εις τον οίκον μου, ειδε μη απολύστε πάντες. Εγερθένης λοιπόν του ύπνου και προς αλλήλους κοινολογήσαντες την οπτασίαν, απεφάσισαν ή να επιστρέψωση την Αγίαν εικόνα εις το μοναστήριο και εν το άμα ούριος άνεμος έφερεν αυτούς εις την παραλίαν της Μονής. Εκεί ανοίξαντες το κυβότιον ή να λάβωση την εικόνα, έβρουν αυτήν περίρητον μύρο ευωδεστάτο και τα μανδύλια και καλύματα όλα κατάβρεκτα εκ του εξαυτής βλίζοντος μύρου. Όθεν εξαγαγόντες αυτήν, απέδωσαν εις την Ιεράν Μονήν και στην αυτή παρέμειναν και δύο εκ των συντρόφων των, οι οποίοι οι χριστιανοί όντες και ειδώντες το θαύμα μετενόησαν και απέμειναν εις το μοναστήριο γενόμενοι μοναχοί δια την σωτηρίαν της ψυχής των. Δήγηση Σανθήνου μοναχού Διονυσιάτου. Κατά την εποχήν όπου ήμουν μάγειρος, μίαν Κυριακήν όπου ετελεί το Αγρυπνία, επήρα από το Σάββατον Εσπέρας από τον Δοχιάριν Ρεβίθια να βράσω. Τα εμούσκευσα κατά την συνήθειαν και εις την ώραν του όρθρου τα έβαλα εις το καζάνι και έβραζον. Τα έβραζα επί τρεις συνεχείς ώρας. Εξόδευσα δύο φορτία ξύλα και αυτά τα ευλογημένα ή κάλιον ή πίντα φορισμένα, αντί να μαλακώσουν και να βράσουν, περισσότερον έσφυγγον και σκληρύνοντο. Δεν φαντάζεσαι, αδελφέ, τη στενοχωρία μου. Πώς να τραπεζώσω? Οι πατέρες όλη τη νύχτα να γρυπνούν στην εκκλησία και να μείνουν μυστικοί στην τράπεζα. Δεν έβρισκα παρηγορία. Τι να κάμω? Περίλυπος και στενοχωρημένος ως ήμην, ανέβηκα στο παρεκκλήσιον των Αγίων Αρχαγγέλων, του οποίου την επιμέλειαν και φιλοκαλίαν από έτους είχον αναλάβει. Αφού άνεψε τα κανδύλια και με τα πολλής ευλαβίας και με στρωτάς μετανοίας τους επροσκύνησα, ασπαστή στην Αγίαν εικόνα των, επήρα το κομβοσκήνιον εις τας χείρας μου και με τα πολλής αγάπης και ευλαβίας τους επαρακαλούσα να συνδράμουν και να με βγάλουν από την θλίψη νυχών. Τι αυτό ουν προσευχόμενος, ακούω μίαν φωνήν στην διάνοιά μου όπου μη έλεγε «Πάρε λίγο λάδι από το καντήλι και ρίψε το μέσα εις το καζάνι». Τούτο με τα βλαβίας ποιήσας και επιλέγων συγχρόνως το απολυτίκι όντων, ότου θαύματος αδελφέ, εντός 15 λεπτών τα ξηρά, σκληρά, πρώην κακόβρεστα ρεβίθια έλειωσαν, έγιναν ως χυλός. Τούτο ειδών από βάθος ψυχής και καρδίας εδόξασε τον Θεόν και ευχαρίστησα ευλαβώς και ευγνωμόνως τους Αγίους Αρχαγγέλους, όπου με έβγαλαν από μίαν μεγάλη λύπη και στενοχωρία. Όταν έφαγον και σηκώθησαν από την τράπεζαν οι πατέρες, μερικοί εξ αυτών μη είπων «Θεός χωρέσεισε, Πάτερ Άνθιμε, μας ανάπαυσες, από αυτά τα ρεβίθια να βράζεις πάντοτε». Εγώ δε νοερός, ευχαρίστουν και έχαιρον, δοξάζων και μεγαλύνων τους Αγίους Αρχαγγέλους, όντες πρεσβείες και προστασίες αξιοθείμεν της αιωνίου του Χριστού Βασιλείας.